Καλώ ήρθατε στα Μυστικά Υγεία και Ομορφιά. Σήμερα κοντά μα έχουμε τον Δόκτωρ Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή τη Advanced Hair Clinics, ο οποίο θα μα πει για μεταμόσχευση στα γένια και στα φρύδια. Χαίρετε. Καλώ σα βρήκα. Δύο πάρα πολύ περίεργα σημεία, τα γένια και τα φρύδια, και μάλιστα όσον αφορά τα γένια, είναι πάρα πολύ με την αντρική γοητεία. Αυτό ισχύει ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ε, και ήρθαμε βέβαια εδώ να ανατρέψουμε και την παροιμία ότι του πονούν τα γένια δεν γίνονται. Α, πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Ε, αν κάναμε την ίδια κουβέντα, λοιπόν, κυρία Ψαραδέλη, κάποια χρόνια πριν, θα σα έλεγα ότι αποτελούν πολύ μικρή εξαίρεση οι επεμβάσει στο τριχωτό του προσώπου ή στα φρύδια. Για δύο λόγου. Γιατί υπήρχε το trend οι άντρε πριν από ίσω 10 χρόνια και λίγο περισσότερο, να ξυρίζονται και γενικά να μην έχουν πλούσια τριχοφία, ειδικά στι δυτικέ κοινωνίε. Οι δε γυναίκε για κάποιο διάστημα ε, υπήρχε η τάση για πιο λεπτά φρύδια και μπορώ να πω ότι ήταν πιο δημοφιλή η αποτρίχωση παρά το να Είσαι, κάνουν ναι, τα φρύδια ναι, ναι. του πυκνά. Ε, αυτό ανετράπη στην πορεία. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι επικρατούν εικόνε ε, styling και ομορφιά για τι γυναίκε με πιο πυκνά φρύδια, πιο μεγάλα. Για του δε άντρε, όπω πολύ σωστά είπατε, τα γένια πλέον αποτελούν η τριχοφία στο πρόσωπο γενικότερα στοιχείο γοητεία. Και όχι μόνο εκεί που παραδοσιακά τα γένια είχαν κοινωνικά, αν θέλετε, εθνικά, για θρησκευτικού λόγου κάποια σημασία, όπω π.χ. στι χώρε ε, τι αραβικέ, όπω ε, στην Ινδία. Αλλά ακόμη και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, που έχει αλλάξει αυτό το τρέντ. Και ήρθε αυτοί... και έμεινε Ακριβώς. μια μέρα, ήρθε και έμεινε. Είναι αυτή έτσι, η σύγχρονη τάση, οι άντρε να... να... έχουν πιο πλούσια τριχοφή, ακόμη και σε βαθμό υπερβολικό, βλέπετε το γύρω μα. Ε, και βέβαια, όπω είπατε, δεν είναι μια τάση η οποία ήρθε για ένα ή δύο χρόνια μια μόδα και πέρασε. Ε, εξακολουθεί και μπορώ να πω με αμύωτη ένταση. Δύο πάρα πολύ δύσκολα σημεία, και τα γένια και τα φρύδια. Μάλιστα, νομίζω πολύ δεν ξέρουν καν ότι γίνεται μεταμόσχευση στα γένια και στα φρύδια. Πώ πραγματοποιείται λοιπόν μια τέτοια επέμβαση. Εδώ θα μου επιτρέψετε να ευλογήσω εγώ τα δικά μου γενιά. Βεβαίω. Με την καλή έννοια. Το λέω αυτό γιατί από πολύ νωρί ασχοληθήκαμε με την αποκατάσταση αυτή. Αλλά όπω σα είπα και πριν, οι πρώτε μου επεμβάσει χρόνια πριν, όταν εργαζόμουν και στο εξωτερικό, είχα την τύχη να κάνω τι επεμβάσει αυτέ για αποκατάσταση γενείων ε, στο μουστάκι και σε όλε τι περιοχέ του προσώπου. Πρώτους, δηλαδή. Από του πρώτου παγκοσμίω. Γιατί έτυχε να τα σε περιοχέ όπου αυτά είχαν νόημα ω σύμβολο ανδρισμού και Ρώμη και, και ω σύμβολο εθνικό ή θρησκευτικό. Έτυχε λοιπόν στι αραβικέ χώρε να κάνω αυτέ τι πρώτε επεμβάσει, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και βέβαια και μία περίπτωση, όσο έτσι αστεία και γραφική και να φαίνεται, σε έναν ε, άνθρωπο από τη Σκωτία, ο οποίο ήταν νεαρό. Ε, Κοκκινό, μάλιστα, είναι εσά. Ο οποίο όταν τον ρώτησε λοιπόν στο χειρουργείο, γιατί αποφάσισε να, κάνει, να φτιάξει τα γένεια του, μου είπε γιατρέ εγώ ζω σε ένα μικρό χωριό όπου μετά αφού κάνουμε τις δουλειέ μας με τα ζώα μας, με τα πρόβατά μας μαζευόμαστε εκεί να πιούμε μια μπύρα και να μιλήσουμε με κοροϊδεύουν λέει, όλοι στο χωριό γιατί έχουν όλοι πλούσιες γενιάδες έτσι, κόκκινες, ξανθές, πυκνές και εγώ φαίνομαι μπροστά του σαν να είμαι πεδαρέλι. και το έκανε λοιπόν και αυτός για να αποκτήσει αυτό το στοιχείο της Ρώμης και του ανδρισμού Αυτέ οι μεμονωμένε όμω περιπτώσει πριν από κάποια χρόνια έφτασαν λόγω τη μόδα που συζητήσαμε πριν να γενικευτούν. Με αποτέλεσμα σήμερα να κάνουμε δεκάδε τέτοιε επεμβάσει μεταμόσχευση γενίων. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στα μαλλιά. Με παρόμοιο τρόπο ακριβώ. Και μάλιστα στι περισσότερε περιπτώσει τα γένια ε, ουσιαστικά αποκαθίστανται με τρίχε που προέρχονται από το τριχωτό τη κεφαλή, όταν υπάρχει μια πλούσια αδότερη περιοχή. Σε κάποιε μεμονωμένε περιπτώσει για να υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια και φυσικότητα στο αποτέλεσμα, αν μιλάμε απλά για κάποιε μικρέ περιοχέ όπω είναι το μουστάκι, κάποιο σημάδι ή οι ενώσει μεταξύ του ε, μουστακιού και του γενίου, εκεί πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτόχθονε τρίχε. Δηλαδή να πάρουμε τρίχε από τα γένια από άλλη περιοχή και να τι μεταφυτεύσουμε εκεί που μα λείπουν. Πριν προχωρήσουμε να πούμε περισσότερο, εγώ θα ήθελα να πω ότι το πρόσωπο είναι ένα πολύ πιο δύσκολο σημείο από ότι το τριχωτό τη κεφαλή. Και άρα, αν λέγαμε ότι όταν θέλουμε μεταμόσχευση στα μαΐα πρέπει να πάμε μία φορά στου ειδικού, τώρα το λέμε δέκα και για τα γένια και για τα φρύδια. Ισχύει αυτό από διάφορε απόψει. Καταρχά από το θέμα του σχεδιασμού και τη εμφάνιση. Γιατί? Γιατί για να επιτύχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα, ειδικά στο πρόσωπο, θα πρέπει να είμαστε γνώστε τη περιοχή, τη ανατομία τη Τη γωνία και τη φορά φύτρωση των τριχών που αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και σε διπλανά τετραγωνικά εκατοστά, θέλει επομένω μεγάλη λεπτομέρεια, τη υφή των τριχών, γιατί οι τρίχε στο πρόσωπο είναι κατά τεκμήριο πιο χοντρέ, σχεδόν διπλάσιε σε διάμετρο από τι τρίχε στο κεφάλι μα, και βέβαια στοιχεία ασφαλεία που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο και τι ευαίσθητε δομέ που υπάρχουν, ω προ την χορήγηση τη τοπική αναισθησία. Ω προ την εφαρμογή, για να μην έχουμε τραυματισμού κλπ. Αυτά, όπω πολύ σωστά είπατε, μπορεί να γίνουν μόνο από ειδικού πλαστικού χειρουργού και εξειδικευμένου χειρουργού μεταμόσχευση μαλλιών. Δεν είναι για τον οποιοδήποτε. Α, μπο μπορούμε να φοβόμαστε για, για ουλέ ή για σημάδια στο πρόσωπο. Έχουμε τέτοιο κίνδυνο, επειδή είναι πρόσωπο και πιο ευαίσθητο. Η πραγματικότητα είναι ότι ισχύει το αντίθετο. Γιατί το πρόσωπο, έχοντα την ευλογία να είναι μια περιοχή με πολύ πλούσια αιμάτωση. Παρατηρείται και ταχύτερη επούλωση και κάλυψη από τι τρίχε των γύρω περιοχών. Με αποτέλεσμα τα σημάδια που τυχόν υπάρχουν μετά από μια μεταμόσχευση να εξαφανίζονται πάρα πολύ γρήγορα στο πρόσωπο σε σχέση με το τριχωτό τη κεφαλή. Οπότε ισχύει αν το αντίθετο. Γενικά είναι μια πολύ ε, καλά ανεκτή διαδικασία η μεταμόσχευση στο πρόσωπο. Άρα, τι χρόνο ανάρρωση απαιτείται, Δεν απαιτείται κανένα χρόνο ανάρρωση και κυριολεκτικά. Οι περισσότεροι ασθενεί που υποβάλλονται σε μια τέτοια διαδικασία μπορούν την επόμενη μέρα να επανέλθουν στι δραστηριότητέ του. Συνιστούμε απλά για λόγου καθαρά προσοχή και προφύλαξη από τοπικό τραυματισμό, την αποχή από χειρονακτικέ εργασίε ή από σοβαρή σωματική άσκηση για μια εβδομάδα. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιο τη μία μέρα να κάνει την μεταμόσχευση και την επόμενη να πάει στη δουλειά του. Μεκριβώς. Ειδικά στι περιπτώσει που γίνεται ουσιαστικά μια μερική αποκατάσταση, δηλαδή υπάρχουν κάποια γένεια και βάζουμε εμεί κάποια ακόμη για να τα πυκνώσουμε εκεί πέρα, πραγματικά μπορεί να είναι τελείω αδιόρατο. Να γίνει την επόμενη μέρα, όπω λέτε, να επανέλθει στι δραστηριότητέ του φυσιολογικά. Και το αποτέλεσμα πότε είναι εμφανέ. Και η φύτρωση των νέων τριχών στα γέννη, επειδή ακριβώ υπάρχει πλούσια αιμάτωση στο πρόσωπο, γίνεται γρήγορα. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ορατά αποτελέσματα ήδη μεταξύ τρίτου και τετάρτου μηνό μετά το χειρουργείο. Ολοκληρώνονται όμω πρακτικά ένα χρόνο μετά το χειρουργείο. Υπάρχουν αντιδείξει για αυτή την, ε, την επέμβαση αντεμδείξεις έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη επαρκούς δότριας περιοχής στο τριχωτό της κεφαλής για να γίνει αποκατάσταση, γιατί λάβετε υπόψη σας ότι το πρόσωπο σαν περιοχή για να καλυφθεί πλήρως σε μεγάλα δηλαδή περιστατικά, σε σοβαρές ελλείψεις, χρειάζεται αρκετές χιλιάδες τριχοθυλάκια. Αν λοιπόν ένας άνδρας έχει ταυτοχρόνο σαν δρογενετική ολοπαικία, με λίγα λόγια χάνει μαλλιά από το κεφάλι του και έχει και αραιά γένια και πρέπει να γίνει αποκατάσταση, θα πρέπει πολύ απλά και ειλικρινά να εξηγήσουμε στον ασθενή ότι πρέπει να θέσουμε προτεραιότητε. Τι είναι γι' αυτόν πιο σημαντικό. Γιατί, αν χρησιμοποιήσουμε τα τριχοθυλάκια σε μεγάλου αριθμού από τη δότερη περιοχή για να αποκαταστήσουμε τα γένια, πολύ απλά μετά δεν θα έχουμε υπαρκεί αριθμού για να αποκαταστήσουμε το τριχοτό τη κεφαλή. Άρα, εκεί θα πρέπει να κάνουμε επιλογέ σε συνεννόηση με τον ασθενή. Τι είναι γι' αυτόν πιο σημαντικό. Άξι, το σημαντικό είναι όμω ότι υπάρχουν επιλογέ και πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό Βεβαίως. μπορεί να. Εμεί οφείλουμε να συμβουλεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε φορά. Και τι έχετε να μας πείτε για τις κυρίες που μπορεί να θέλουν κάποια μεταμόσχευση στα φρύδια, όχι μόνο αν έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά και για λόγους αισθητικής. Το κάνουμε εμείς οι γυναίκες τελευταία πάρα πολύ. Και βέβαια. Γίνεται. Ε, πολλές φορές γίνεται μεμονωμένα. Πολλές φορές γίνεται πάνω σε προϋπάρχον τατού, εφόσον το σχήμα μας ικανοποιεί ή γίνεται μετά από κάποιο καιρό και η διαδικασία του τατού για να υπάρχει έτσι, μια πιο καλή κάλυψη είναι προφανέ ότι μόνο η μεταμόσχευση φρυδιών επιτρέπει το να υπάρχει το 3D effect, δηλαδή να έχουν τα φρύδια ταυτοχρόνω και την εμφάνιση αλλά και τον όγκο. Και βέβαια πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και να γίνεται με την εξήγηση προ τι κυρίε που ενδιαφέρονται. Αλλά να κάνω μια ανατελεία, όχι μόνο κυρίε. Και άνδρε οι οποίοι λόγω ατυχήματο, λόγω κάποιου τραυματισμού, είχαν κάποια ουλή στο φρύδι, πάμε και κάνουμε αποκατάσταση. Άρα καλύπτονται και, ουλέ. Και βέβαια. Και είναι αρκετά συχνό σα πληροφορώ, μετά από τροχιά ατυχήματα κυρίω. Εκεί πέρα θα πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν, ειδικά στι κυρίε, ότι οι τρίχε που προέρχονται από το κεφάλι θα πρέπει πρώτον, επειδή έχουν την τάση να μεγαλώνουν κατά διαστήματα να γίνεται trimming, να τι κόβουμε λίγο πιο κοντέ, και επειδή έχουν μια τάση αρχικά να είναι λίγο πιο ε, σκληρές σκληρέ σε σχέση με τι τρίχε των φρυδιών, με διάφορα προϊόντα να προσπαθούμε να τι μαλακώσουμε και να, να του δώσουμε την ίδια υφή με τι τρίχε από τα φρύδια. Και φυσικά εμεί ω χειρουργοί επιλέγουμε τι πιο λεπτέ τρίχε που μπορούμε να βρούμε από το τριχότο τη κεφαλή για να κάνουμε μια φυσική αποκατάσταση στα φρύδια. Ξέρω ότι είναι πολύ μικρό το τίμημα. Αν σκεφτούμε ότι πάμε, το κάνουμε μία φορά. Τα μοσχεύματα κρατάνε για πάντα και ξεχνάμε μολύβια, ξεχνάμε Ακριβώς. μάσκαρες, ξεχνάμε. Και μπορούμε βέβαια στην πορεία να επαναδιαμορφώσουμε το σχήμα του φρυδιού, είτε αφαιρώντα τοπικά κάποιε τρίχε, είτε ενισχύοντα την σε κάποια άλλα σημεία. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Μπορούμε να την αλλάζουμε. Άρα τα αποτελέσματα θα λέγατε ότι είναι και φυσικά, έτσι. Ναι, προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο φυσικά και το ξαναλέω, υπάρχει το περιθώριο βελτίωση κάθε φορά, ανάλογα και με τι επιταγέ, αν θέλετε, γενικότερα του styling ή από τι προτιμήσει ε, του ίδιου του ατόμου. Μα είπατε το πρωτόκολλο για την περιποίηση των φρυδιών. Είναι το ίδιο και για τα γένια. Για τα γένια χρειάζεται απλά σε μικρότερο βαθμό. Γιατί ε, οι περισσότεροι οποίοι βάζουν γένεια δεν τα βάζουν για να διατηρούν ένα επιμελώ αξίριστο ε, look, αλλά το κάνουν για να αφήσουν γένεια. Επομένω εκεί πέρα το μήκο είναι ζητούμενο. Και επομένω ε, η προσαρμογή στην εικόνα και η φυσικότητα είναι αρκετά πιο εύκολο να επιτευχθεί. Είπατε πριν ότι καλύπτονται και ουλέ από ατυχήματα. Βεβαίω. Μπορούν να καλυφθούν, να γίνει μάλλον μια μεταμόσχευση και στα φρύδια και στα γένια, και από, ακόμη και από κάποια σοβαρή αρρώστια, κάποια ασθένεια. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσει ε, γυροειδού mm -hmm. ε, όπου επηρεάζεται το τριχωτό όχι τη κεφαλή απλά, αλλά και του προσώπου. Έχουμε δηλαδή περιστατικά που λείπουν κομμάτια από τα γένια, Άρα, οι favorites που γίνεται αποκατάσταση και σε αυτές τις ε, περιοχές. Όπως επίσης και μετά από χημειοθεραπεία μπορεί να γίνουν κάποιες αποκαταστάσει εφόσον το επιθυμεί ο ασθενής. Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο ε, για την εφήντευση στο στήθος. Mm. Πραγματοποιείται κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, έχουμε κάνει και τέτοιε επεμβάσεις όσο περίεργο και να ακούγεται ε, σε Είναι έλλειψη τερχοφύλιας. Ε, πάλι για λόγους που έχουν να κάνουν με το, με το lifestyle κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων και με την επιδίωξή τους να έχουν μια πιο έτσι μάτσο εμφάνιση. Ε, υπάρχει περίπτωση μεταμόσχευσης και στο στυθούς και πρακτικά σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος. Ε, όλα αυτά τα χρόνια με την εμπειρία χιλιάδων ασθενών μπορώ να σας πω ότι έχουμε κυριολεκτικά βάλει μαλλιά σε οποιαδήποτε περιοχή μπορείτε να φανταστείτε. Ε, για κάλυψη ουλών, για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Έτσι. Άλιστα, πολύ εντυπωσιακό Να πω όμως εδώ με την ευκαιρία το εξή, ε, που είναι και εξαιρετικά σημαντικό γιατί αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των ανδρών. Μιλήσαμε για το πρόσωπο, για τα γένια και μιλήσαμε και για το στήθος σαν περιοχές που μπορεί να επιδεχθούν μεταμόσχευσης μαλλιών από κατάσταση. Ισχύει και το ακριβώς αντίθετο. Ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, τα γένια, επειδή στους ανθρώπους που έχουν πλούσια τριχοφία, ε, Υπάρχουν ενδεχομένω και περιήσει τριχών που δεν θα δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα η αφαίρεσή του, το ίδιο και περισσότερο. Ακόμα φορά και το στήθο, οι περιοχέ αυτέ αποτελούν αξιόπιστε εναλλακτικέ ω δότρια περιοχή για την αποκατάσταση του τριχωτού τη κεφαλή. Ειδικά σε περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι είτε έχουν φτωχή δότρια στο τριχωτό τη κεφαλή, είτε έχουν εκτεταμένα προβλήματα, μια μεγάλη περιοχή αρέωση, μεγάλη φαλάκρα, και δεν επαρκεί το κεφάλι και μόνο για να καλύψει τα κενά αυτά τότε εναλλακτικά και το κάνουμε αυτό κατά κόρον, πιστέψτε με, χρησιμοποιούμε πρωτίστω τα γένια από την περιοχή του προσώπου και δευτερευόντω τα λεγόμενα body hair, τι σωματικέ τρίχε, κυρίω όμω από την περιοχή του στήθου. Μα λέτε τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όποιο δεν έχει αρκετή δότρια περιοχή, δεν έχει να φοβάται κάτι, μπορεί να προχωρήσει σε μεταμόσχευση. Είναι τεκμηριωμένη η αποτελεσματικότητα τουλάχιστον των τριχών του προσώπου στη μεταμόσχευση μαλλιών. Εμεί τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά επικουρικά για να αυξήσουμε την πυκνότητα σε περιοχέ μεγάλε, μεγάλα προβλήματα που πρέπει να καλυφθούν. Τη χρησιμοποιούμε επίση πάρα πολύ συχνά και στην αποκατάσταση ουλών από προηγούμενε επεμβάσει στον τριχωτό τη κεφαλή, όπω είναι η παλιά τεχνική strip. Που επειδή αφήνει μια γραμμική ουλή, η ουλή αυτή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Και εκεί λοιπόν, είτε με μονομένα με μεταμόσχευση γενίων. Είτε με συνδυασμό μεταμόσχευση γενείων και τοπική δέρματο η ιατρικό τατού, έχουμε ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Για τι τρίχε από το σώμα και ειδικά από το στήθο, ισχύει ότι έχουν ένα σημαντικό ποσοστό φύτρωση επιτυχία επίση, όχι όμω τόσο ψηλό άνω του 90% όπω τα γένια, λίγο χαμηλότερο, γύρω στο 60 με 70%. Έχει όμω ο ασθενή να φοβάται κάτι γιατί οι τρίχε είναι από τα γένια ή από το στήθο, για να πει ότι δεν μπορεί να μην έχω φυσικό αποτέλεσμα η τρίχα να μην έχει την ίδια ποιότητα. Τι γίνεται εκεί. Πολύ σωστή ερώτηση. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι η υφή των τριχών και του προσώπου και του στήθου είναι όντω διαφορετική από το τριχωτό τη κεφαλή. Πολλέ φορέ είναι διαφορετική και σε χρώμα. Έχουμε δει δηλαδή ανθρώπου που είναι καστανοί στα μαλλιά και να έχουν κόκκινα γένια ή γκρίζα γένια. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, οφείλουμε να πούμε το εξή και αυτό κάνουμε πάντα. Χρησιμοποιούμε τι τρίχε αυτέ που προέρχονται από τα γένια του στήθου μεταξύ των τριχών προέρχονται από το κεφάλι, για να πυκνώσουμε, να αυξήσουμε την ενδιάμεση πυκνότητα και επίση τι χρησιμοποιούμε σε περιοχέ που δεν είναι εμφανεί με γυμνό μάτι από την αρχή, όπω είναι το hairline, η μπροστινή γραμμή. Εκεί πέρα θα βάζαμε πάντα τρίχε προερχόμενε από το κεφάλι. Ενδιάμεσα όμω για να αυξήσουμε την πυκνότητα ή προ τα πίσω πηγαίνοντα προ την κορυφή ή στι σουλέ που σα είπα πριν, στο πίσω μέρο του κεφαλιού, εκεί πέρα αφού θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίχε Έστω και αν έχουν ελαφρώ διαφορετική υφή και από το πρόσωπο και από το στήθο. Και να μην φαίνεται καθόλου. Ακριβώ. Και το κάνετε πάρα πολύ συχνά αυτό. Πάρα πολύ συχνά πλέον, ναι. Γιατί υπάρχουν δυστυχώ αρκετοί άνθρωποι πλέον που είτε έχουν υποβληθεί σε αποτυχημένε επεμβάσει στο παρελθόν και οι δότερε περιοχέ δεν επαρκούν, είτε σε περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι αποφάσισαν, επειδή έχουν ένα εκτεταμένο πρόβλημα, σχετικά αργά να κάνουν μια μεταμόσχευση μαλλιών, με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλα κενά. Είπατε για αποτυχημένε επεμβάσει. Ε, Πώ μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε κάνει μια αποτυχημένη επέμβαση μεταμόσχευση μαϊών. Να υπάρχει ένα αραιό αποτέλεσμα, να φαίνεται ότι κάτι έγινε, αλλά να χτυπάει στο μάτι μα ότι είναι εντελώ αφύσικο. Γιατί η φορά και η γωνία φύτρωση, η αρέωση που υπάρχει και η δημιουργία του hairline πολύ απλά δεν φαίνονται φυσικέ στο ανθρώπινο μάτι. Έχει γίνει κακό σχεδιασμό και κακή κατανομή. Άρα, αν δεν προσέξουμε πού θα πάμε και ποιον θα επιλέξουμε για να κάνουμε μια τέτοια επέμβαση, το μόνο που έχουμε να περιμένουμε είναι ότι μπορεί να μην δούμε κανένα αποτέλεσμα ή μπορεί να περιμένουμε και χειρότερα από αυτό. Ε, δεν θα ήθελα να φοβήσουμε του ανθρώπου. Γιατί πραγματικά η μεταμόσχευση μαλλιών στα κατάλληλα χέρια με τα κατάλληλα πρωτόκολλα ε, μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένη και με πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν φοβόμαστε σοβαρέ παρενέργειε απειλητικέ για τη ζωή την υγεία του ανθρώπου. Πλην όμω το να έχουμε ένα φτωχό αποτέλεσμα ή ένα αφύσικο αποτέλεσμα και ταυτοχρόνως να έχουμε επηρεασμό της δότερη περιοχής, γιατί ένα μέρος της έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, να έχουμε μόνιμες ουλές, όπως είπα πριν, τη γραμμική ουλή του στριπ και να χρειαζόμαστε και μελλοντικά να υποβληθούμε σε άλλες συνεδρίες, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό. Γιατί οι τρίχε, τα τρεχοθυλάκια που παίρνουμε από πίσω για να κάνουμε αποκατάσταση πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Αν χαθούν, χάνονται οριστικά. Άρα η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μία ε, επεμβατική θεραπεία, μία επέμβαση, την οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε όσες φορές θέλουμε. Όχι βέβαια. Μπορούμε να την κάνουμε ειδικά την FUE, επειδή είναι ελεγχόμενο το πόσα τριχοθυλάκια θα βγάλουμε πραγματικά αρκετές φορές, αλλά θα ξέρουμε ότι κάθε φορά που αφαιρούμε τριχοθυλάκια, ειδικά αν είναι σε μεγάλους αριθμούς, η επόμενη επέμβασή μα θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική και με μικρότερου αριθμού. Άρα υπάρχει κάποιο πεπερασμένο όριο που από εκεί και πέρα αν πάρουμε περισσότερα τριχοθυλάκια, θα δημιουργούμε εμφανή κενά στη δότερη περιοχή που δεν το θέλουμε. Είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, γιατί περισσότεροι από εμά δεν το ξέρουμε αυτό και νομίζουμε ότι θα βγάζουμε μαλλιά για πάντα. Άρα δεν έχει πολλέ επιπτώσει το να επιλέξουμε έναν οποιονδήποτε. Δυστυχώ όχι. Και μάλιστα γι' αυτό σα είπα και πριν, σε προχωρημένε καταστάσει, καλούμεθα να υποστηρίξουμε τη μεταμόσχευσή μα με τριχοθυλάκια προερχόμενα από άλλε εναλλακτικέ δότριε, όπω είναι το πρόσωπο και το κορμί. Μάλιστα. Κύριε Βεκρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ.